έκοψε την πίτα της η ΑΕΠ. Έστειλε μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας. Σε ζεστό κλίμα, με καλή διάθεση και χαμόγελα, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η ετήσια κοπή πίτας της ΑΕΠ Ποντίου Κοζάνης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επίτιμο καλεσμένο τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, κύριο Μάκη Γκαγκάτσι. Την εκδήλωση παρουσίασε το μέλος της διοίκησης, κύριος Κώστας Σαρασίδης, ο οποίος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους καλεσμένους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση της ομάδας. Έχετε μια καλή χρονιά, να είστε υγιείς, να έχετε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Να έχουμε καλά αποτελέσματα, αρχής γενομένης από το επόμενο μας που είναι και το πιο κρίσιμο. Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ομάδας, κ. Κωνσταντινίδης Γιάννης, ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Η ομάδα μας έχει παρελθόν, έχει παρόν, σίγουρα θα έχει και πολύ μεγαλύτερο και λαμπρότερο μέλλον. Θα πάμε καλά. Η οικογένεια μας θέλει όλους κοντά της. Στη συνέχεια, ευχές για υγεία και επιτυχίες έδωσαν, παίρνοντας το λόγο, ο Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Ιωαννίδης Λευτέρης. Η υγεία πάνω απ' όλα, γιατί η υγεία είναι απαραίτητο στοιχείο της επιτυχίας και προφανώς επιτυχίες, νίκες, αποτελέσματα στην αθλητική ένωση Ποντίου, όπως είπε ο πρόεδρος, ένα σωματείο με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Κάτανας Ηλίας. Να καλωσορίσω και εγώ τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ, αλλά θα μου επιτρέψετε να τον καλωσορίσω ως οπαδό του ΠΑΟΚ και ως αστυνομικό. Να μεταφέρω τις ευχές του Περιφερειάρχη του Θόδωρου Καρυπίδη για αυτό το ιστορικό ποδιακό σωματείο. Θα ήθελα να βρίσκεται εδώ να αποχρεώσει τον είναι στα Ρεβενά. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και όπως είπε και ο πρόεδρος της ομάδας, το σωματείο σας έχει παρελθόν, έχει παρόν, έχει και μέλλον και του συνδέει μια ζωντανή ιστορία και ένα επίθετο. Το επίθετο του Κωνσταντινίδη. Καλή επιτυχία. Και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης, κύριος Σάβας Νίκος. Καλή χρονιά και από μένα. Να ευχηθώ υγεία κυρίως, επιτυχίες σε προσωπικό επίπεδο και ποδοσφαιρικό. Και είστε τυχεροί άτυχοι με το νέο έτος, να έχετε και το νέο ξεκίνημα με τον καινούριο προπονητή και όλα. Καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κύριος Γκαγκάτσης Μάκης, ο οποίος έστειλε τους χαιρετισμούς του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κύριου Ιβάν Σαβίδη. Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του κυρίου Σαβίδη. Την επόμενη φορά να είστε σίγουροι ότι θα είμαι παρόν. Είναι τυχαία να είμαστε ανάμεσα σε φίλους, όπως ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Σάβας ο Πρεσβύτερος, αλλά και ο πρόεδρος, ο κύριος Σάβας ο Νίκος. Καλή επιτυχία στην ομάδα. Ξέρετε ότι ο κύριος Σαβίδης στέκεται πάντα δίπλα σε ποντιακά σωματεία και να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ. Παράληψή μου, ο κύριος Γκαγκάτσης είναι και σύμβουλος της ΕΠΟ. Δεν κάνω λάθος, κύριε Γκαγκάτση. Όχι. Ευχαριστούμε. Την πίτα έκοψαν ο ταμείας της ΑΕΠ, κύριος Κουσίδης Δημήτρης και ο κύριος Σαρασίδης Κωνσταντίνος. Το τυχερό κομμάτι με το φλουρί έτυχε η ομάδα της ΑΕΠ, ενώ στα ατομικά τσουρεκάκια που μοιράστηκαν τυχερός της βραδιάς ήταν ο Αντωνιάδης Κώστας, νέα μεταγραφή του Ιανουαρίου από την Καστοριά. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης κ. Αποστόλου Γιάννης, ο αναπληρωτής γραμματέας της ΕΠΣ Κοζάνης κ. Πανιτσίδης Γιώργος, ο αναπληρωτής ταμείας κ. Χατζηπαβλίδης Τάσος, το μέρος της ΕΠΣ κ. Νατσιόπουλος Γιάννης, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης κ. Σάβας Χρήστος, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης και ο κ. Σανίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Ποντίου Κοζάνης. Η επιτυχημένη εκδήλωση έκλεισε με ευχές για υγεία και επιτυχίες όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής. Αλήθεια ή το έφερες αυτή τη τσέπη το κέρμα? Αυτή τη τσέπη το έφερες. Σήμερα γιορτάζουμε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Είναι μεγάλη χαρά για μας, γιατί είχαμε και επίσημους προσκεκλημένους, τους οποίους και ευχαριστήσαμε για την παρουσία τους. Ευχαριστήσαμε και τον κύριο Γιώργο τον Κατσέκα, ο οποίος πράγματι μας παρακολουθεί από κοντά όλες μας τις εκδηλώσεις, και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ.
η ομάδα, όπως τονίστηκε και από τους παρευρισκομένους, έχει παρόν και έχει σίγουρα μέλλον. Ελπίζουμε σε αυτά τα παιδιά, ελπίζουμε στο αγωνιστικό κομμάτι και στο τεχνικό team, το νέο τεχνικό team της ομάδας, και ευελπιστούμε ότι οι νίκες θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Κυριακή, που είναι και το σπουδαιότερο μάτς για μας, που είναι ο τελικός για μας. Ευχόμαστε λοιπόν στην ομάδα και σε όλους να πάμε πολύ καλά για τη νέα χρονιά. Εξάλλου ήταν και σημαντικό το κομμάτι, έπεσε στην ομάδα. Ναι, η Βασιλόπιτα λοιπόν κόβηκε και το κομμάτι έπεσε στην ομάδα, και επίσης ένα ποδοσφαιριστή, τον Αντωνιάδη. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.